Κανονικά θα συνεχίσει να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων από τη Δεδισά, παρά το γεγονός ότι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες λίγο μετά τις 5 το πρωί προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στον χώρο υποδοχής των απορριμμάτων του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν αποχωρήσει από το χώρο σήμερα το πρωί. Η φωτιά έχει κατασβεστεί πλήρως. Έχει καταστραφεί ο χώρος της υποδοχής. Ένα κομμάτι δηλαδή της μονάδας. Η υπόλοιπη μονάδα που αφορά τη διαλογή των υλικών, οι οπτικοί διαχωριστές, οι βαλιστικοί διαχωριστές δεν έχουν πάθει κάποια ζημιά. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να ξεκινήσει το συντομότερο η διαλογή των υλικών, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία. Τα οχήματα της ανακύκλωσης συνεχίσουν να εκτελούν το έργο της συλλογής μεταφοράς. Η ζημιά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανέρχεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη εκτίμηση είναι, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, ότι μπορεί να προσεγγίσει και τα 5 εκατομμύρια η ζημιά. Λαμβάνοντας υπόψη τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των υφιστάμενων, το κτηριακό που επίσης καταστράφηκε, ένα κτίριο το οποίο έχει μια έκταση περίπου ενός 1.000 τετραγωνικών μέτρων, αλλά όμως το ακριβές κόστος θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες αφού λάβουν προσφορές και από εταιρείες που προμηθεύουν τον εξοπλισμό και κατασκευάζουν και κτίρια. Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ, Κώστας Πατεράκης, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και τα απορρίμματα που πετάνε στους μπλε κάδους. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσιλωμένοι και να συνεχίσουν να ανακυκλώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο, με ιδιαίτερη προσοχή όμως στα υλικά που τοποθετούν στο μπλε κάδο, γιατί πιθανολογούμε ότι η φωτιά προκλήθηκε από κάποιο έφλεκτο υλικό το οποίο είχε τοποθετήσει κάποιος πολίτης σε μπλε κάδο. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει ήδη επαφές για εξεύρεση χρηματοδότησης, ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά του συντομότερο δυνατόν. Είμαστε σε επαφή με τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεννόηση με το Υπουργείο, προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος χρηματοδότησης για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η ζημιά και να ξεκινήσει η ομαλή λειτουργία του εργοστασίου.